Είναι πάρα πολύ σημαντικό ανθρώπους όπως τον Θόδωρο Παπαλεξόπουλο και τον Στέφανο Μίλλερ, ειδικότερα εμείς η νέα γενιά και να παραδειγματιζόμαστε και να βλέπουμε τι μπορεί να γίνει μετά από συλλογική προσπάθεια και φυσικά να προσπαθούμε και εμείς να συνεχίσουμε το πολύ σημαντικό έργο όπως ειδικότερα για την ΕΜΕΑ είναι η αναστήλωση του αρχαίου ναού, η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και η ένταξη της ΝΕΜΕΑ στους ναούς του πολιτισμού της παγκόσμιου της UNESCO. Άρα όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά ώστε και να παίρνουμε παράδειγμα και να μπορούμε να βοηθάμε. Ήταν πράγματι μια σεμνή και ουσιαστική τελετή προς τιμή του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου. Σεμνή όπως πράγματι ταιριάζει στην προσωπικότητα του ανδρός και ουσιαστική όμως όπως πάλι πράγματι ταιριάζει στην προσωπικότητα του ίδιου. Το μήνυμα το οποίο στέλνει η σημερινή αυτή η εκδήλωση προς την τοπική κοινωνία, προς την κοινωνία της Κορινθίας, της Πελοποννήσου, αλλά θα έλεγα και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ότι οι άνθρωποι όταν έχουν όνειρο, μεράκι, πάθος, μπορούν να πετύχουν το ακατόρθωτο. Και πράγματι, πριν εδώ 30 χρόνια, οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι σήμερα δεν μπορούσε κανένας να το φανταστεί. Και όμως το κατέφερε μια πλειάδα ανθρώπων ζωντανών, δημιουργικών, δραστηρίων, με μεθοδικότητα να ανασκάψουν στην περιοχή. Ο κύριος Παπαλεξόπουλος συνεργάζεται απόλυτα με τον Στέφανο Μίλλερ, αλλά και με τους υπόλοιπους ανθρώπους και έχουμε φτάσει σε αυτό το θαυμαστό αποτέλεσμα. Είναι τιμή σε όλους οι οποίοι πράγματι και αξίζουν τον έπαινο, εκείνοι οι οποίοι σκέφτηκαν και εμπνεύστηκαν για αυτή την εκδήλωση. Ιδιαίτερα όμως θέλω να σταθώ σε αυτό το χορηγικό μνημείο εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας προς τον Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο, αυτός ο κίωνας, ο οκταγωνικής διατομής, μαζί με την επίστευση από το άγαλμα του Οουφέλτη, όπου μπορούμε να πούμε απλά, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Καρούζου, ότι περικαλές άγαλμα εξεπιεί ουκ αδαΐς. Είναι μια πολύ ωραία χειρονομία που η κοινωνία της ΝΕΜΕΑΣ σε ανταπόδοση των μεγάλων ευεργεσιών που έχει κάνει ο ευπατρίδης αυτός ο Παπαλεξόπουλος δημιούργησε και κατασκεύασε αυτό το μνημείο. Μια ευχή λοιπόν να είναι καλά ο κύριος Παπαλεξόπουλος, να μας οδηγεί. Εξάλλου στον λόγο του απέδειξε ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Έχει το όραμα και την έμπνευση για όλο τον πολιτισμό και τα πολιτιστικά μνημεία της Πελοποννήσου και νομίζω ότι θα είμαστε μαζί επί πολλά χρόνια για να δημιουργούμε και να προστατεύουμε την εθνική κληρονομιά μας. Δίνουν ελπίδα στον κόσμο και στην κοινωνία μας, διότι πραγματικά μέσα από τον πολιτισμό θα απαντήσουμε στην κρίση, την οικονομική κρίση που περνάει ο τόπος μας. Ο πολιτισμός είναι εκείνος που θα δώσει στην Ελλάδα την καινούργια πνοή και γενικότερα να απαντήσει στην κρίση που περνάει η χώρα σήμερα. Είναι τιμή μας που οι ΝΕΜΕΑΤΕΣ σήμερα δώσαν το παρόν για να δώσουμε πραγματικά στην εκδήλωση αυτή ακριβώς εκείνη την αγάπη και την εκδήλωση που έχουν απέναντι στο πρόσωπο και του κ. Παπαλεξόπουλου αλλά και της ενέργειας πολιτισμού που υπάρχει στον τόπο μας. Ένας αργίτης στην Κορινθία. Δυστυχώς και εγώ ένας τριπολιτσιώτης στον Άπλιο έδωσα το παρόν στο Δήμο και όλοι μιλάνε με καλά λόγια. Είναι ευτύχημα για την ΕΜΕΑ που βρέθηκαν δύο αξιόλογοι άνθρωποι. Ο ένας είναι ο αρχαιολόγος, τη γυναίκα του οποίου είμαι και ξάδερφος πρέπει να πω, Μίλλερ, και ο κύριος Παπαλεξόπουλος, με τη συμβολή του οποίου ξύπνησε η αρχαία ΕΜΕΑ και γνωρίσαμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Εύχομαι λοιπόν το παράδειγμα του Παπαλεξόπουλου να μιμηθούν και άλλοι Έλληνες και το παράδειγμα του Μίλλερ, του Αμερικανού αρχαιολόγου Μίλλερ, ο οποίος πλέον σήμερα είναι Έλληνας πολίτης, να μιμηθούν και άλλοι, διότι νομίζω ότι σαν κράτος έχουμε παραμελήσει την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, πέραν του ότι έχουμε υποχρέωση σαν πολιτιστική κληρονομιά, είναι και ένας μαγνήτης για τους ξένους να έρχονται στην Ελλάδα και να μας γνωρίζουν.